Αστέρας. Όπως είπαμε προηγουμένως, βαστά μέσα στα χέρια τους 7 αστέρας, τους 7 επισκόπους, τους έχει υπό την προστασία. Αυτό λέει, τους βαστάει στα χέρια. Και τι λέει, είδα σου τα έργα, ότι όνομα έχεις, ότι ζεις και νεκρός ή. Εδώ είναι, μιλά πολύ αυστηρά. Ενώ νομίζεις, λέει, ότι είσαι ζωντανός, εν τούτης η πραγματικότητας είναι ότι είσαι νεκρός. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να σε επαινεί, αλλά ευκοσμικεύτηκες τόσο πολύ που δεν είσαι ζωντανός, πνευματικά ζωντανός, αλλά είσαι νεκρός, του λέει. Γίνου γρηγορών. Τι ωραία μια επιτροπή αυτή που την δίδει ο Χριστός σε όλους μας. Γίνου γρηγορών. Το είπε και στους μαθητές του εκεί στον κήπο της Γεστημένη. Γρηγορείτε και προσεύχεστε να μην πειραστείτε. Όποιος δεν βρίσκεται σε γρήγορση, εκείνος πέφτει θύμα του διαβόλου. Γίνουν γρηγορών και στήρισον τα λοιπά αέγεντον αποθνήσκη. Μερικά πρόβατα τα οποία έχεις έχουν καλή διάθεση και γρηγόρισον και στήριξε τα. Μην τα αφήσεις να αγαπούν για αυτά. Και στήρισον τα λοιπά, αέμενον αποθνήσκη. Ούγαρ έβρικα σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού. Τα έργα του, οι ενέργειές του, ήσαν ελλιπείς. Δεν ήσαν πεπληρωμένες, δεν ήσαν σωστές, δεν ήσαν ακριβείς. Μνημόνευε ουν ως ήλυφας και ήκουσας και τήρη και μετανόησον. Μνημόνευε, φέρε στη μνήμη σου ως ήλυφας, δηλαδή και
ακούσα από τους Αποστόλους, έστειλε στη μνήμη σου και τήρησον αυτή, φύλαξε όσα ήκουσες, αυτά να διδάσκεις και μετανόησον. Εάν ουν μη γρηγορήσεις, ήξω επί σε ως κλέπτης και ου μη γνώση ποιαν ώρα ήξω επί σε. Εάν ουν μη γρηγορήσεις, το παρέτσι δύο φορές, το να γρηγορούμε, δηλαδή να επαγρυπνούμε, να είμαστε σε συνεχώς εγρήγορση, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο πειρασμός να μας αναπτύσσει. Εδώ του λέει «Εάν μη γρηγορήσεις, ήξω επί σε ως κλέπτης, δεν θα γνωρίζεις ποιαν ώρα θα έρθω. Και ου μη γνώση ποιαν ώρα ήξω επί σε, πότε θα έρθω να σε τιμωρήσω ή να αφαιρέσω την λυκνία μου από σου, δεν θα το ξέρεις αυτό το πράγμα. Γι' αυτό γίνω γρηγορών και μετανόησα. Ποιο πράγματα είναι. Να εγρηγορούμε, δηλαδή να προσέχουμε όσο μπορούμε περισσότερο, να εργαζόμεθα τις εντολές του Θεού όσο μπορούμε περισσότερο και να μετανοήσουμε και τα σφάλματά μας. Σαν να του λέει μετανόησο, σε συγχωρώ ότι έκανες, αλλά στράφω πίσω. Έλα εις την διδασκαλία την οποία ανήκουσες από εμάς τους Αποστόλους. Αλλά έχει ολίγα ονόματα ενσάρτηση, αού και μόλυναν τα ημάτια αυτών και περιπατήσουσι με τεμού εν λευκείς ότι άξι εσύ. Κοιτάξτε ότι έστω και ελάχιστη να είναι ικανή, ο Χριστός τους προστατεύει, είναι μαζί τους, δεν περιφρονεί κανένα. Λέει ότι αλλά έχεις ολίγα ονόματα ενσάρδεση εδώ εις την πόλη σου, αού και μόλυναν τα ημάτια αυτών. Δεν αμάρτησαν, δεν έχασαν τα λαμπρά του σημάτια τα οποία εφόρεσαν στην βάπτιση. Και περιπατήσουσι με τεμού εν λευκείς, ότι άξιησι. Είναι άξιοι αυτοί να είναι μαζί μου, να περπατούν μαζί μου. Να υπάρχει καλύτερο πράγμα να αισθάνεται κανείς τον Χριστό μαζί μου, να περπατά μαζί μου, να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται ο Χριστός. Και γιατί γίνεται τούτο, διότι δεν ενέβασαν τα ημάτια τους, τα οποία επήραν στο βάπτισμα, τα λευκά ημάτια τους. Ο νικόν ούτως περιβαλείται εν ημαθίης λευκής. Εκείνος που θα νικήσει θα ντυθεί με ημάτια λευκά, που σημαίνουν την καθαρότητα, την αγνότητα. Και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής. Βίβλος της ζωής είναι το ουράνιο βιβλίο που είναι γραμμένοι όλοι σωσμένοι. Εκ το σβήσω λέει το όνομα το εκεί. Και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των Αγγέλων αυτού. Τι ωραία. Εδώ αγωνίζονται, βασανίζονται, διώκονται όσοι είναι πιστοί ενώπιον του Θεού και ενώπιον των Αγγέλων θα τους παρουσιάσει ο Χριστός και θα πει αυτοί είναι που με ομολόγησαν στον κόσμο. Μέσα στις δυσκολίες του κόσμου αυτοί αισθάνησαν πιστοί. Ο έχονος ακουσάντο τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες.
Βλέπετε ότι στο τέλος πάντα λέει αυτά τα πράγματα, τα ίδια λόγια. Ο έχω νους, νους, πνευματικά αυτιά, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα το Άγιο, τες εκκλησίες. Δεν είναι μόνο για τις Σάρδεις. Όχι, είναι για όλες τις εκκλησίες. Αυτά εφαρμόζονται σε όλες τις εκκλησίες και τότε και τώρα και στο μέλλον. Και στο μέλλον όλες οι εκκλησίες κρίνονται βάσει αυτών των οποίων γράφει εδώ ο Κριστής. Και μετά πηγαίνει στον άλλον άγγελο, στον άλλον επίσκοπο της Φιλαδελφίας. Και το αγγέλο της εν Φιλαδελφία εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων την κλίν του Δαβίδ, ο ανοίγων και ουδείς κλείσει και κλείων και ουδείς ανοίξει. Τι ωραία. Τάδε λέγει ο Άγιος, ποιος είναι ο Άγιος, ο Χριστός. Τάδε λέγει ο Χριστός, ο αληθινός, εκείνος ο οποίος δεν ψεύδεται ποτέ, ότι λέγει είναι αληθινά. Ο έχων την κλίν του Δαβίδ, επειδή κατήγε το σωματικός από τον Δαβίδ. Και ο Δαβίδ προφήρευσε πάρα πολλά για τον Χριστό. Γι' αυτό λέει έχει την κλίνα του Δαβίδ. Ο ανοίγων και ουδείς κλείσει και κλείων και ουδείς ανοίξει. Όσοι είναι πραγματικά δικοί του άνθρωποι, τους ανοίγει την Βασιλεία των Ουρανών. Όσοι δεν είναι δικοί του, τους κλείει την είσοδο και την Βασιλεία του Θεού. Και όταν την κλείσει, λέει, κανείς δεν μπορεί να την ανοίξει. Και όταν την ανοίξει, κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Δηλαδή, είναι στα χέρια του η κλίδα του Παραδείσου και της κολάσεως. Τι του λέει, είδα σου τα έργα, ιδού δέδοκα ενώπιον σου θύραν ανεωγμένη, ειν ουδείς δύναται κλείσε αυτήν. Είδα τα έργα σου, λέει, ότι είναι τόσο καλά, τόσο ευάρεστα εις τον Θεό. Και γι' αυτό δέδοκα ενώπια σου θύρα ανεωγμένη. Δηλαδή ανθρώπους πολλούς οι οποίοι έχουν καλή διάθεση και όταν τους κηρύξεις, όταν τους συμβουλεύσεις, όταν τους κρατήσεις κοντά σου, θα γίνουν άνθρωποι του Θεού. Ιδού δέδοκα ενώπια σου θύρα ανεωγμένη, ειν ουδείς δύναται κλείσει αυτήν. Δεν μπορεί κανείς να την κλείσει αυτήν. Όταν ανοίξει ο Θεός την θύρα, κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Δηλαδή εκεί που πηγαίνει η χάρη του Θεού, δεν μπορεί να επιδράσει πλέον η σατανική επίδραση. Οι σαν άνθρωποι, καλόψυχοι φαίνεται, καλοδιάθετοι, έτοιμοι να πιστέψουν εις το κήρυγμα των Αποστόλων. Και του λέει, ίνιξε σου αυτήν την θύρα, σαν να του λέει, εργάσου. Ότι μικρά να έχεις δύναμη και ετήρησάς μου τον λόγο και ού κερνήσω το όνομά μου. Φαίνεται, δεν ήταν εύκολο να έχει δύναμη ειδική ή πνευματική. Εν τούτης, όσα έξερε, όσα μπορούσε να κάνει εργάζεται τόσο καλά, τον Θεό τον ευράβευε και τον βοηθούσε συνεχώς. Ότι μικρά να έχεις δύναμη και ετήρησάς μου τον λόγο και ού κερνήσω το όνομά μου, τον επενίκουν ήδο. Ιδού δίδομοι εκ της συναγωγής του Σατανά
των λεγόντων εαυτούς Ιουδαίους είναι και ούκ εσύ, αλλά ψεύδονται. Είπαμε και προηγουμένως ότι οι Ιουδαίοι εσυμμαχούσαν με τους ιδωλάτρες εναντίον των χριστιανών. Και ενώ έλεγαν ότι είναι Ιουδαίοι, αν είσαι πραγματική γνήσια Ιουδαίοι, δεν θα πιστεύσεις στον Χριστό. Αφού από εκείνους βγήκε ο Χριστός και οι προφήτες όλοι οι δικοί τους τον Χριστό εκεί λειτουργούν και προφήτευαν. Επομένως, αν είσαι γνήσιοι Ιουδαίοι, θα δέχονται τον Χριστό. Επειδή δεν τον δέχονται, τους ονομάζει συναγωγή του Σατανά. Είναι άνθρωποι του Σατανά, λέει. Οι δουλίδομοι εκ της συναγωγής του Σατανά, των λεγόντων εαυτούς Ιουδαίους είναι και ούκ εσύ, αλλά ψεύδονται. Ιδού ποιήσω αυτούς ή να ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιον των ποδών σου και γνώση ότι εγώ η γάπη σάσε. Παρόλα τα αυτά, λέει του, η αρετή σου και η δραστηριότητα σου θα τους κάνει να έρθουν να προσκυνήσουν τα πόδια σου και να δεχθούν ότι αυτά που λέγεις είναι αληθινά. Ότι ετήρησα στον λόγο της υπομονής μου. Τι ωραία. Άντεξε, λέει, και υπέμεινας κηρύττοντας τον λόγο μου. Δηλαδή, εδιώκεται εν τούτης είχε υπομονή πολύ. Ότι ετήρησα στον λόγο της υπομονής μου. Καγώ σε τηρήσω εχ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης πόλης πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Ο Θεός τους δικούς του τους βοηθά, τους προστατεύει. Όπως λέει εσύ, ετήρησα στον λόγο μου, έτσι και εγώ θα σε προφυλάξω την ώρα του μεγάλου πειρασμού που θα έρθει σε όλη την οικουμένη. Ποιος ήταν αυτός ο μεγάλος, η διωγμή που εκήρυξαν τότε οι Εβραίοι μαζί με τους ιδωλάτρες. Επί 300 χρόνια διώκονται οι χριστιανοί. Πολύ ωραίο όμως, όπως είναι αυτό. Ότι ετήρησα στον λόγο της υπομονής μου, καγώ σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού, της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης πόλης, πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Κρατούμε τον δρόμο του Θεού, να είμαι σίγουροι ότι στις δύσκολες ώρες θα μας προστατεύσει, θα μας φυλάξει. Δεν θα μας αφήσει να χαθούμε. Αρκεί να κρατούμε τον τρόπο του. Αρκεί να πιστεύουμε πραγματικά την πίστη την οποία εκήρυξε ο ίδιος ο Χριστός. Έρχομαι ταχύ. Κράτη ο έχεις ή να μην δεις δάπη του στέφανός σου. Έρχομαι σύντομα. Θα έρθουν αυτοί οι πειρασμοί σύντομα. Αλλά πρόσεχε, διότι και εγώ θα είμαι παρόν εις τους πειρασμούς ή να μη δεις λάβει το στέφανό σου. Κράτη που έχεις, δηλαδή την πίστη σου, την αληθινή πίστη, κράτησε την και φύλαξε την για να μην πάρει κανείς το θησαυρό που έχεις. Ο Νικόν πίσω αυτόν στείλων εν τον ναό του Θεού. Πραγματικά, επίσκοπος είναι στήλος της Εκκλησίας, όπως το στήλον το οποίο είναι μέσα στον ναό που κρατεί τον θόρυβο να πάνε, έτσι και ο πραγματικά επίσκοπος είναι στήλος της Εκκλησίας. Ποιήσω
έξω ουμή εξέλθεις έτη και γράψω επ' αυτόν το όνομα του Θεού και το όνομα της πόλεως του Θεού της Καινής Ιερουσαλήμ η καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού και το όνομά μου το κενό. Ο μισθός του αυτού του επισκόπου και όλων των χριστιανών βέβαια που αγωνίζονται και κρατούν την πίστη που είναι σαν στήλη μέσα στον ναό του Θεού. Θα γράψει λέει επ' αυτόν, δηλαδή μέσα στην ψυχή του, το όνομα της πόλεως του Θεού, δηλαδή της βασιλείας του Θεού, θα έρθει μέσα του η χάρις του Θεού και θα ζει την βασιλεία του Θεού, της Καινής Ιερουσαλήμ. Η καταβαίνει ή η καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου το κενό. Λέει κατεβαίνει από τον ουρανό, διότι είναι του Θεού όλη σε αυτή και είναι μέσα σε αυτή την πόλη η χάρη του Θεού. Στην βασιλεία του Θεού βρίσκεται ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα, όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και θα γράψω, λέει, και το όνομα μου το κενό. Ποιο είναι το όνομα το κενό? Πάμε το προηγουμένο. Χριστιανός. Είμαι ο παρός του Χριστού. Είναι το όνομα που έχει ο άνθρωπος του Θεού. Βλέπετε στα μαρτύρια που πήγαιναν οι μάρτυρες, που σε ρωτούσαν ποιος είσαι, χριστιανός είναι. Αυτό ήταν το κενό όνομα. Πες μας το όνομα σου, την πόλη σου, χριστιανός είναι. Ο χριστιανός δεν έχει πόλη σε αυτήν τη γη. Χριστιανός είναι το πολίτευμα αυτού εις τον ουρανό. Είναι το όνομα, το καινούριο, το κενό που παίρνει ο άνθρωπος. Ο έχονους ακουσάτο τι το Πνεύμα λέει τις εκκλησίες. Είναι το ίδιο που λέει σε όλες τις επιστολές. Ας ακούσει ο καθένας μας τι λέει το Πνεύμα το Άγιο της Εκκλησίας. Σαν να μας λέει, ακούετε κι εσείς τώρα, έχετε εμείς Εκκλησία. Αυτά που λέγω δεν είναι μόνο στον τάδε επίσκοπο ή στην τάδε Εκκλησία. Είναι σε όλες τις Εκκλησίες που τα λέμε και προσέξτε. Και έρχεται τώρα στον τελευταίο, στον έβδομο επίσκοπο. Και το αγγέλο της Ελλαδική Εκκλησίας γράψω. Στον επίσκοπο λέει την Ελλαδική γράψει και τον λέει άγγελο, γιατί δεν λέει άγγελο. Επειδή αγγέλη λέει τον Λόγο του Θεού κηρύττει. Και το αγγέλο της Ελλαδική Εκκλησίας γράψω. Τάδε λέει ο αμήν. Σημαίνει ο αμήν. Ο αληθινός. Ο αμήν. Ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Η αρχή της κτίσεως του Θεού. Ο Χριστός έκτισε την κτίση ολόκληρη. Ο Πατήρ δια του Λόγου του δημιούργησε το σύμπαν. Και τονίζει αυτός που έρθισε τα πάντα, αυτός σας μιλά αυτή τη στιγμή. Είδα σου τα έργα ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός. Τι θέλει να μας πει?
σου τα έργα, βλέπω τη ζωή σου. Πώς καταλάβει ο Θεός αν είναι τα ψυχρή ή ζεστή. Βλέπει τα έργα μας, βλέπει τη ζωή μας, βλέπει τις σκέψεις μας, βλέπει τις πράξεις μας. Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή, ούτε ζεστός. Δεν είσαι ούτε ψυχρός, δηλαδή τελείως χαμένος μες στην αμαρτία, αλλά ούτε και ζεστός, δηλαδή αληθινά χριστιανός. Όφελον ψυχρός είσαι ή ζεστός. Ήταν ωφέλεια για σένα να είσαι ψυχρός παρά να μην είσαι ζεστός. Διότι ο ψυχρός, ο αμαρτωλός, εκείνος που είναι βυθισμένος μέσα στην αμαρτία, θα έρθει μια ώρα που θα χτυπήσει και θα δει τους καρπούς της αμαρτωλότητός του, όπως τον Άσο Ταμιών, και υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει. Ενώ ο άλλος, ο χλιαρός, τι λέει, όπως λέγουμε εμείς, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Μακάρι να τζέρνησαν εμάς. Λέμε, όταν μιλούμε με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει να διορθώνουμε τον εαυτό μας. Αφού δεν αισθάνομαι ότι έχω κάτι το κακό, πώς θα διορθωθώ. Συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους και λέει, καλά είναι, καλά είναι. Δεν συγκρίνει τον εαυτό του με τους αγγίους ή με τον Θεό που επιδιώκει να ενωθεί, να πάει στην βασιλεία του. Συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους και λέει, καλά είναι, οι άλλοι λέει, χειρότεροι από μένα. Αλλά τι του λέει, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλωσε μέσα εκ του στόματός μου. Ο χλιαρός δεν έχει θέση πλέον στον Θεό. Θα τον εμέσει, θα τον βγάλει έξω από την Εκκλησία μου, θα τον χωρίσει. Διότι, όπως είπαμε, δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Είναι άνθρωπος του κόσμου, μισός του κόσμου και μισός της Εκκλησίας. Τον βλέπεις να εκκλησιάζεται, να κάνει τα εξωτερικά, τα τυπικά, μέσα του όμως θα μην είναι άνθρωπος του Θεού. Μπορεί να είναι εγωιστής, μπορεί να μισεί τον άλλον, μπορεί να σκοκερδεί, μπορεί να θέλει το κακό του άλλου, πράγματα που δεν θέλονται. Εξωτερικά τον βλέπει να είναι καλός και τον επαινούν οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός ξέρει, βλέπει τα εσωτερικά και του λέει, βλέπω ότι δεν είσαι ούτε ψυχρός, αλλά ούτε και ζεστός είσαι. Είσαι χλιαρός, γι' αυτό δεν σε ενέχομαι. Θα σε εμέσω, θα σε βγάλω έξω από την Εκκλησία μου. Ότι λέγεις ότι είμαι πλούσιος. Ότι πλούσιος είμαι και πεπλούτηκα και ουδενός χρίαν έχω. Και ούκ είδας ότι εσύ ο ταλέπορος και ο ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή, να είναι σε αυτήν την ελεηνή κατάσταση και να νομίζει ότι είναι πλούσιος, ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Είναι το χειρότερο πράγμα αυτό. Το να βρίσκεται κανένας στην αμαρτία και να λέει, δεν είπαμε κανέναν κακό εγώ. Τι κακό μου πήρε, ούτε σκότωσα, ούτε έβλεψα, ούτε τίποτα. Κι όμως γύμνος κάθε αρετής. Λέει, εσύ είσαι πλούσιος. Είσαι ταλέπορος, ελεηνός άνθρωπος του παιδί. Είσαι πτωχός, είσαι τυφλός και γυμνός του παιδί. Είναι πολύ σκληρά λόγια σε αυτόν τον επίσκοπο. Όταν λέω στον επίσκοπο, εννοώ και στο ποιμνιό του. Συμβουλεύω
πρόβασε, αγοράσε παρενού χρυσίων πεπυρωμένων εκπυρός ή να πλουτίσεις και η μάτια λευκά ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητός σου και κολλήριον ή να εκφύσει τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Παρόλο που είναι σε τέτοια χάλια αυτός ο άνθρωπος, δεν τον μολάζει, δεν τον τιμωρεί, δεν τον καταστρέφει. Σου λέει μετανόηση, σε συμβουλεύω, τον παροτρύνει να αλλάξει ζωή και τον δέχεται. Δηλαδή πόση αγάπη, πόσο έσπλαχνος είναι ο Θεός, ενώ του λέγει τα σφάλματα, τις αμαρτίες του, σε συμβουλεύω, λέει, αγοράσε πάρε μου χρυσίων πεπυρωμένων εκπυρός ή να πλουτίσεις. Λέει, είσαι πλούσιος. Για να πλουτίσεις πρέπει να αγοράσεις από μένα χρυσάφιν καθαρών. Δηλαδή, πίστη αληθινή και έργα της πίστεως. Τότε θα είσαι πλούσιος. Όταν δεν έχεις πίστη καθαρή και έργα της πίστεως, τότε δεν κάνεις τίποτα. Άλλο τι αγοράσει. Και η μάτια λευκά ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητός σου. Μάτια λευκά είναι η καθαρή ζωή, η αγνή ζωή, η ηθική ζωή. Να ντυθείς, λέει, με αυτήν την αρετή για να μην φαίνεται η αισχήνη σου, η γυμνότη σου, διότι είσαι ελεηνός. Και άλλο τι να κάνει. Και κολλήριον ή να εκφύσει τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Όταν κανείς έχει την αληθινή πίστη και έχει και τα έργα της πίστεως και την ηθική ζωή, το κολλήριο πλέον είναι χάρη του Αγίου Πνεύματος που φωτίζει τα μάτια μας να βλέπουμε καθαρά. Βλέπετε, μάτια είχε. Ενόμιζε όμως ήταν πλούσιος, ενώ ήταν ελεηνός και φτωχός. Δεν έβλεπε. Η αμαρτία τον ετύφλωνε. Όπου υπάρχει αμαρτία, δεν αφήνει τον άνθρωπο να βλέπει καθαρά. Και ενώ ζει μια αμαρτωρή ζωή, λέει, τι έκανα, τι έκανα. Του λέει, είναι πάντα ξεμολογητής, δεν έκανα κανένα πόδι. Και ζει στην αμαρτία. Έγινε να πάει να προσευχηθεί στην εκκλησία. Μα τι χρειάζεται, παιδί, μα τι να μου έκανε κακό. Προσεύχομαι στο σπίτι μου. Καταλάβετε. Γι' αυτό λέγει να αγοράσει χρυσίο καθαρό πεπυρωμένο. Δηλαδή τελείως καθαρό. Που είναι η πίστη, η αγία πίστη. Να αγοράσει η μάτια λευκά. Να έχει καθαρή ζωή, αγνή ζωή. Και κολλήριον, δηλαδή το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος που θα καθαρίσει τα μάτια του να βλέπουν την πραγματικότητα. Αυτά τα λέει και σε εμάς. Ας εξετάσει κανείς τον εαυτόν του, τον εσωτερικό εαυτόν του, όχι εξωτερικά. Όχι τι λέει ο ένας και ο άλλος για μας, αλλά τι είναι η πραγματικότητα. Θέλει να δεις ποιος είσαι, λέει. Να δεις τον εαυτό σου μέσα στον καθρέπτη. Ποιος είναι ο καθρέπτης? Το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κοίταξε το Ευαγγέλιο του Χριστού και θα δεις ποιος είσαι. Ιδάλλως προσπάθησε να μετανοήσεις, όπως είπε και πρωτήτερα, να έχεις εγρήγορση και να αγοράσεις χρυσίο καθαρό από εμένα, όχι από άλλες διδασκαλίες. Όχι από άλλη πίστη, από εμένα να αγοράσεις το χρυσίο. Και τα λευκά τα ημάτια, δηλαδή των βίων, των καθαρών,
των ηθικών βίων. Και τότε θα έρθει και το κολύμβιο που είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που θα φωτίζει τα μάτια σου να βλέπεις. Εγώ όσου σε αν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω. Τι εγώ. Δηλαδή, εάν μας παιδεύει με καμιά παιδεύση νεαρός και αν είναι κάνει να μην ζήσει πολύ ανάγκη, εγώ μας αγαπά. Εγώ όσου σε αν φιλώ, και λέει η λέξη φιλώ που είναι ανώτερη του αγαπώ. Δηλαδή τον αγαπώ με πολύ μεγαλύτερη αγάπη από τη συνηθισμένη. Εγώ όσους εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω. Το λοιπόν τι να κάνεις. Ζήλευε ουν και μετανόησε. Τι ωραία. Εν καλή και εσύ και εδώ. Ζήλευε του λέει. Δηλαδή βλέπε τους καλυτέρους σου. Βλέπε τους Αγίους και ζήλεψε τους. Πες να γίνω κι εγώ έτσι. Και μας λέει μετά αυτό το πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Ιδού έστηκα επί την θύρα και κρούγω. Ο Χριστός είναι τόξο από την πόρτα της ψυχής μας και χτυπά έτσι. Μπορεί να ανοίξει και να μπει μέσα μια της βίας. Δεν θέλει. Πρέπει να το ανοίξουμε εμείς ελεύθερα. Δηλαδή, τον αγαπώ τον Χριστό και τον θέλω. Δεν έρχεται ως διδάσκης. Δηλαδή, θέλεις, δεν θέλεις. Θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ. Δεν έχει καμία αξία. Η αρετή πρέπει να γίνεται έτσι ελεύθερα. Να αγαπούμε την αρετή. Κάνω αυτή την πράξη διότι αγαπώ τον Θεό. Αρχίζει τώρα η μεγάλη Τεσσαραγωστή. Πόσοι θα την κάνω και πόσοι δεν θα την κάνω. Όσοι αγαπούν τον Θεό, όχι είναι ανιστεύουν. Και το αίμα του να το χύσουν είναι έτοιμοι. Διότι αγαπούν τον Θεό. Και η αγάπη αυτή ζηλεύουν τους μάρτυρες, ζηλεύουν τους πραγματικά χριστιανούς. Και λέει, γιατί εγώ να με γίνω όπως τον τάδε, όπως τον τάδε, όταν διαβάζαμε τους βίους των Αγίων. Έτσι μέσα μου δεν έρχεται μια ζήλια πνευματική. Γιατί να μην είμαι κι εγώ σαν αυτόν τον Άγιο. Εδώ αυτό λέει, ζήλεψε κι εσύ λέει. Ιδουέστηκα επί την θύρα και κρούω. Τι ωραία. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύρα και εισελεύσω με προς Αυτόν και δειπνήσω με ταυτού και Αυτός με τεμού. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Εάν της ακούσει της φωνής μου. Ποια είναι η φωνή. Το Ευαγγέλιο, ο νόμος, οι εντολές του. Και αν δεν κάνει καλές τις εντολές του, δεν το ανοίγει. Δεν το σε ξέρω, δεν θέλω να έρθεις μέσα μου. Ενώ εκείνος που ζει ζωή πνευματική, του ανοίγει. Και όταν μου ανοίξει, λέει, θα δειπνήσω μετά αυτού και αυτός με καλή. Έχεις ένα φίλο, τον καλείς σε δίπλα, να φάτε μαζί. Δηλαδή είναι η καλύτερα εκδήλωση της αγάπης. Και το λέει εδώ ο ίδιος ο Χριστός. Εάν της ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύρα και εισελεύσω με προς Αυτόν και δειπνήσω με Αυτού και Αυτός με Θεού. Δεν μπορεί να είναι πιο ευχάριστο ζωή να δει.
ποια κοινωνία το σώμα του και το αίμα του, ώστε κοινωνά αξίως, πραγματικά ανοίγει την θύρα, το σώμα του και εισέρχεται μέσα του ο Χριστός. Το σώμα του και το αίμα του που κρύει μέσα την θεότητα. Και τότε διπλά μαζί του και εκείνος διπλά με τον Χριστό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. Αυτός είναι ο παράδεισος. Να ενωθεί κανείς με τον Χριστό. Εδώ στην γη, δια της θρήσεως των εντρών του και δια της θείας κοινωνίας και σε άλλη ζωή ενωμένος πλέον με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος θα ζει μαζί με τον Χριστό. Και βλέπετε τι λέει πιο κάτω. Ο Νικόν, δώσω αυτόν, καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου. Ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν τον θρόνο αυτού. Τι όμορφο! Εκείνος που θα αγωνιστεί και θα νικήσει την αμαρτία, θα νικήσει την κακότητα αυτού του κόσμου. Εκείνος πλέον θα τον πάρει μαζί του και θα καθίσει δίπλα του. Όπως εγώ λέγε ενίκησα και κάθισα εκ δεξιών του πατρός μου, έτσι και οι δικοί μου θα καλύσουν στα δεξιά μου, κοντά μου. Θυμάστε πότε το ζήτησα από τον πατέρα του αυτό το πράγμα. Στην ομιλία που έκανε στο μυστικό δίκτυο εκεί, έλεγε στον πατέρα του, μάλιστα έλεγε επιτακτικά, θέλω, είπε του, εν μη με σε παρακαλώ και τα λοιπά. Θέλω, όπου είμαι εγώ, κακίνοι όσοι με τεμούν. Αυτοί που πιστεύουν, Απόστολοι, και όσοι να πιστέψουν με το κήρυγμα των Αποστόλων, αυτούς τους θέλω, όπου είμαι εγώ, και εκείνοι να είναι εκεί μαζί μου. Γιατί είναι αθεωρώσει την δόξα την εμείς. Διότι η δόξα του Χριστού θα τρέφει τους πιστούς. Λέει σε ένα σημείο, «Ορταστήσομαι εν το φθήνεμι την δόξα σου». Θα τρέφεται ο πιστός στην άλλη ζωή με την ακτινοβολία και την δόξα εκείνη που θα επέμπει ο Χριστός. Ο έχονους ακουσάτο τι το Πνεύμα λέγει τις Εκκλησίες. Σαν να μιλάει ένα άστορα. Αν έχουμε αυτιά, ας ακούσουμε και ας εφαρμόσουμε με αυτά που σας λέω. Και τελειώνει και το τρίτο κεφάλαιο. Και αυτή είναι η πρώτη οπτασία που είδε ο Άγιος Ιωάννης. Μετά θα δει άλλη οπτασία, την οποία θα μας πιστεύει παρακάτω. Εδώ είδε την πρώτη οπτασία, έγραψε με αυτές τα επιστολές, τις έστειλε στην Εκκλησία και μετά είδε άλλη οπτασία, δηλαδή αποκάλυψη. Είναι διάφορες οπτασίες τις οποίες έβλεπε κατά διαστήματα. Είδε αυτή την οπτασία, την έγραψε. Μερικοί λέγουν ότι αυτός μιλούσε και έγραφε ο μαθητής του Πρόχωρος τις επιστολές αυτές και τις έστειλε. Δεν υπήρχε ταχυδρομείο τότε. Κάποιον έστειλε δικό μου άθλημα και γύρισε όλες τις εκκλησίες και επήρυνε αυτές τις επιστολές. Αλλά πόσο όμορφα έτσι τα λέει. Και μου αρέσει που είναι ειλικρινής. Εγώ λέει, εκείνους που αγαπώ, τους παιδεύω. Δεν έχει εξαιρέσεις, δηλαδή, εάν μας αγαπά, θα μας παιδεύει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, μας παιδεύει.
μεταλάβουμε τις αγιότητες αυτού. Δηλαδή, κάθε μια δοκιμασία που έρχεται σε εμάς, εάν την δεχθούμε με καλόν τρόπο ότι έρχεται από το χέρι του Θεού, τότε μας αγιάζει. Είναι μεταλάβουμε τις αγιότητες αυτού. Κανείς δεν πήγε στον ουρανό χωρίς παιδεία, χωρίς δηλαδή δυσκολίες και τιμωρίες κτλ. Δηλαδή όλοι επέρασαν κάτω από κρεασμούς μεγάλους για να πάει στην Βασιλεία των Ουρανών. Και εδώ φαίνεται η παρουσία και η χάρη του Θεού. Πόσα δεν ολοκοπίστησαν. Τους έλεγε, εάν είσαι χριστιανός θα σου κόψω το κεφάλι σου. Χριστιανός είναι. Τελείωσε. Αυτό σημαίνει αγάπη. Δηλαδή αγαπούσε τον Θεό πολύ περισσότερο από τον εαυτό μου. Διότι έξερα ότι ο θάνατος δεν είναι τίποτε παρά μια πόρτα η οποία ανοίγει και με ενώνει με τον Χριστό. Επομένως, δεν πρέπει να φοβάται ο χριστιανός τίποτε απολύτως. Οτιδήποτε και να γίνει, να ξέρει ότι είναι κάτω από την προστασία του Θεού. Γι' αυτό ας σκεφτούμε ο πατέρας μας σε ποια θέση βρίσκεται. Ιδιαίτερος αυτό το τελευταίο μου είπε, είμαι ψυχρός, είμαι ζεστός ή είμαι λιαρός. Και πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς είναι λιαροί. Δηλαδή, θέλαμε και την πνευματική ζωή, αλλά θέλαμε και την πνευματική ζωή. Πηγαίνουμε στην εκκλησία, πηγαίνουμε και στα διτερινά κέντρα, αμαρτάνουμε, προσωματοποιούμε, πάλι κάνουμε τα ίδια, πάλι αμαρτάνουμε κλπ. Δεν είναι έτσι όμως θέλει. Γι' αυτό λέει ότι εκείνοι που ζουν αυτήν τη ζωή θα έρθω την ώρα όταν περιμένω και θα τους μετακινήσω από την λιχνία μου. Αυτό είναι το δύσκολο. Δεν ξέρει κανείς ότι να ζήσω 50-60 χρόνια και τελευταίως μετανοώ. Λέει τώρα που είμαι νέο να απολαύσω τη ζωή μου, αλλά πόσοι είναι οι νέοι που φεύγουν από αυτήν την ζωή. Μπορώ να πω οι περισσότεροι είναι νέοι παραγένεια. Άρα πρέπει να είμαστε να γρηγορούμε, όπως είπε. Να μετανοούμε και να γρηγορούμε, όπως είπε στους μαθητάς του. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην πειραστείτε. Δεν γρηγορείς και δεν προσεύχεσαι, θα έρθει ο πειρασμός και θα σε νικήσει, θα σε ρίξει. Τώρα αρχίζει και η μεγάλη τεσσαρακοστή, όπως όλοι το ξέρουμε. Είναι ένα στάδιο, μια περίοδος μηνών, που έβαλε η Εκκλησία μας αυτήν την νηστεία και πιο συχνές προσευχές και ακολουθίες για να μας βοηθήσει να νικήσουμε τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, να καθαρίσουμε τον εαυτό μας για να αναστηθεί και ο Χριστός μέσα μας. Να δειπνήσει μαζί μας και να δειπνήσουμε και εμείς μαζί μας. Εύχομαι η χάρη του Θεού η οποία μας παρακολουθεί και μας θέλει, μας αγαπά. Δεν θέλει να χαθεί ούτε ένας άνθρωπος. Ιδιαίτερως εμείς που ζητούμε τη βοήθεια να μας δυναμώσει ακόμα λίγο, να μην είμαστε κλειάροι, να προχωρήσουμε λίγο πιο πάνω, να ζεσταθούμε παραπάνω. Οπότε, στην Ανάσταση του Χριστού, θα συναναστηθούμε κι εμείς. Χθες είναι τα φόρες Χριστέ, σήμερα συναντήσαμε. Συνεγείρονται σήμερα. Δηλαδή, αν δεν
πιστεύω ότι ο Αντίχριστος είναι και τώρα. Ναι. Και τώρα πολλοί περιμένουν τον πρώτο Αντίχριστο να έρθει να μας πει είμαι ο Αντίχριστος. Και δεν είναι ίδιο πράγμα. Ο Αντίχριστος θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει όλη τη σατανική ενέργεια μέσα του. Θα ευεργετεί τον κόσμο στην αρχή, γι' αυτό και θα τον κηρύξουν βασιλέα. Και αυτός τότε θα σταθεί μες στον ναό του Θεού, λέει, και θα κηρύξει τον εαυτό του ως Θεόν. Θα καταργήσει κάθε Θεόν και σέβασμα. Και ο κόσμος θα τον ακολουθήσει, διότι θα είναι καλός. Όσοι χριστιανοί μείνουν στην πίστη τους, εκείνους θα τους αναδώσει. Θα υπάρξουν πολλοί μάρτυρες στον καιρό του Αντιχρίστου. Βλέπουμε τώρα αυτή την κοινωνική αναγκαταστασία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Θα χειροτερεύει συνεχώς, θα χειροτερεύει, θα χειροτερεύει. Θα έρχονται θεομηνίες πολύ μεγάλες. Και χωρίς να το καταλάβουμε, ο Αντίχριστος θα έρθει, θα μας έγινε σφραγισμένους, θα τα λέει να μας σφραγίσει και εξωτερικό το σφράγισμα. Όπως μας σφραγίζει ο ιερεύς στην βάπτιση και μπαίνει η χάρη του Θεού μέσα μας, έτσι και εκείνο δηλαδή θα έρθει μέσα στον άνθρωπο τη σατανική ενέργεια. Κάτι άλλο να πει. Σε κάποια τα προηγούμενα για τις δοκιμασίες που μας παιδεύει ο Θεός μπορεί να έρθει κάποτε μια δοκιμασία και εμείς να κάνουμε λαθασμένους χειρισμούς ή να αντιδράσουμε μια αδυναμία μας και τότε γίνεται βαρύτερη η δοκιμασία. Μπορούμε να δούμε που το επιτρέπει ο Θεός από τα πάντα μας. Ο Θεός θέλει πάντα τις δοκιμασίες με το καλό του ανθρώπου. Άλλοι μετανοούν. Άλλοι λέγουν γιατί ο Θεός να μου στείλει αυτή τη δουλειά σε εμένα και να μην με στείλει σε άλλους που είναι χειρότεροι από μένα. Και βλασφημούν τον Θεό. Αυτό το ακούμε πολύ συχνά. Έγινε στην Αιγύπτου, είναι αυτός ο σεισμός και 200 άνθρωποι απέθαναν. Και λέγουν, αν υπήρχε Θεός, έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Το σταματά το κακό εκεί. Και άλλοι μετανοούν, άλλοι γίνονται χειρότεροι. Να το βρούμε στην αποκάλυψη αυτό το πράγμα. Όσοι άνθρωποι είναι του Θεού, τους σκεπάζει ο Θεός. Όσοι είναι δυνατοί και τον αγαπούν και είναι εις θέση να μαρτυρήσουν, εκείνοι προχώρουν στο μαρτύριο. Δηλαδή, κρίτουν φανερά τον Χριστό και θανατώνονται. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που δίδει ο Θεός στον άνθρωπο το μαρτύριο. Διότι ενώνεται με τον Θεό με όλη του την αγάπη, με όλη του την ψυχή. Ενώ εμείς βλέπετε ότι μα τώρα αν είστε ψου 50 μοίρας, αν είστε ψου 40, αν είστε ψου 20. Βλέπετε. Έχουμε τους δισταγμούς μας. Ενώ εκείνοι όχι μόνο να ειστέψουν, και το σώμα μου και το αίμα μου να το χύσω για την αγάπη του Χριστού. Και όταν κανείς έχει αυτή την προθυμία, έρχεται ο Θεός και τον βοηθά. Δηλαδή είναι πολύ φυσικό να πούμε τώρα 50 μέρες να κάτσω να ειστέψω, να αρρωστήσω. Εάν ένας το κάνει με την αγάπη του Θεού για την αγάπη του Χριστού, τότε έρχεται η Θεία χάρης και τον βοηθά. Και ούτε αρρωστά με τίποτα. Και έχουν πολλές περιπτώσεις έτσι. Είστε μια κοπέλα των 15 Αυγούστων και την λέω, τώρα 15 Αυγούστων πρέπει να ειστέψεις αυτές τις 15 ημέρες. Μα όλες μου λέει, έτσι αυτό. Μα όλες μου λέει.